θα πάμε στο Καραβαλί, θα πάμε στο Χατζόγλου και μετά θα συνεχίσουμε. Είναι δικαίωμά μας, είναι υποχρέωσή μας. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να διαμαρτύρεται και να θυμίσει αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν είναι νεκρός. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε κλεισίσει μπροστά στο σπίτι μας, μπροστά σε μια τηλεόραση. Ελπίζω να έρθουν όλο και πιο νέοι, όλο και πιο νέοι. Έρχονται νέοι και αυτό είναι πολύ καλό. Ξεκινήσαμε με κάποιους ανθρώπους πιο μεγάλους στο σπίτι του Χατζόπουλου, του σημείτηκε πολλούς νέους και πιστεύω στον Καραμαλή θα είναι ακόμα περισσότερους. Και στο Πάγκαλου θα του πάμε και ένα γουρούνι, να το φάει μόνος του. Και δεν είναι γελιοποίηση της πολιτικής, είναι αυτών που δεν σέβονται την πολιτική. Αυτοί οι επαγγελματίες πολιτικοί που μπήκαν για να βγάλουν λεφτά. Μπήκαν για να φάνε και τρώνε μόνοι τους. Δεν είναι λίγο τι φάγαμε εμείς. Μιλάνε για το χρέος μας. 600 δισεκατομμύρια δολάρια είναι στις ξένες τράπεζες στην Ελβετία μόνο. Αυτά τα λεφτά καλύπτουν δύο φορές το χρέος μας. Άρα δεν χρωστάμε τίποτα. Εμείς ο λαός δεν χρωστάει τίποτα. Αν μας φέρουν πίσω αυτά που κλέψανε, έστω και ένα μέρος, δεν χρωστάμε τίποτα. Εγώ θα ήθελα να είμαστε, να μην το έχουμε αναβάλει. Κάναμε λάθος το αναβάλαμε. Αλλά ήταν το πολύ κρύο και φοβηθήκαμε. Ότι και το αναβάλαμε να πάμε στο σημείο κάτω. Εδώ είναι αστεία η αστυνόμευση. Το δηλαδή μας επιτρέπουν να κινηματογραφήσουμε το σπίτι του. Γιατί δηλαδή, τι έχει το σπίτι του. Γιατί μπορούμε να κινηματογραφήσουμε την πολίτη δίπλα. Γιατί μπορούμε να περάσουμε μπροστά από το σπίτι και μαζί να τις μηχανές για να περάσουμε μπροστά. Γιατί κινητοποιούν στις φύλακες ανθρώπους που στοιχίζουν λεφτά και τους έχουμε ανάγκη στην αστυνόμευση της Αθήνας ή γενικά την αστυνόμευση και σου κινητοποιούν για να φυλάξουν έναν άνθρωπο που αποδείχθηκε μετριότατος.